Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας δίνει αυτή τη συνέντευξη σήμερα με θέμα αποκαλύψεις για τις συμβάσεις, κανονισμούς εργασίας, σκλαβιάς και τους μισθούς πείνας στο εμπόριο. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τους όρους εργασιακή ζούγκλα και σύγχρονη δουλεία για να υπερτονίσουμε μια εξοργιστική κατάσταση που κυριαρχεί στους χώρους δουλειάς. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου επιχειρούμε να αναδείξουμε πως η εργασιακή ζούγκλα δεν είναι μια λεκτική υπερβολή. Οι όροι σκλαβιάς που αποτυπώνονται σε κανονισμούς εργασίας και σε ατομικές συμβάσεις είναι ο κανόνας. Οι συμβάσεις που αναγκάζονται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να έχουν μια θέση εργασίας και ένα εισόδημα. Η κατάσταση στον κλάδο του εμπορίου είναι ένα απέραντο χάος στο οποίο ευδοκιμούν όλες οι εργασιακές σχέσεις της γαλέρας από τις συμβάσεις της μίας ημέρας ως και το νέο αντεργατικό φρούτο των μηδενικών ωρών, από τις συμβάσεις των γιορτών, τα τετράωρα και τα εξάωρα που κατακλείζουν τον κλάδο, την εργασία όποτε, όπου και όπως θέλουν οι επιχειρήσεις. Αφορμή της σημερινής μας συνέντευξης στάθηκαν οι πολλές καταγγελίες που έχουμε το τελευταίο διάστημα από συναδέλφους για τροποποιητικές συμβάσεις, για μονομερείς αλλαγές στη δομή των μισθών, για συμψηφισμούς μισθών με επιδόματα εξελευθεριότητας ή εταιρικών παροχών, όπως επίσης και για κρατήσεις μέρος του μισθού για διάφορα διαχειριστικά λάθη. Οι εργοδότες στο εμπόριο, αξιοποιώντας το πλούσιο αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν εξασφαλίσει όλες οι κυβερνήσεις και ταυτόχρονα αγνοώντας και τις ελάχιστες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που μέσα συσσαγωγικά προστατεύουν τους εργαζόμενους, επιβάλλουν στην κυριολεξία όρους σύγχρονης γαλέρας. Οι όροι στις συμβάσεις δεν είναι απλά κάποιες μεμονωμένες αρνητικές πλευρές, αλλά απαράδεκτοι και άθλοι. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα παραθέσουμε με στοιχεία, όπως ακριβώς αυτό αποτυπώνονται σε κάποιες πολύ χαρακτηριστικές ατομικές συμβάσεις, τις οποίες θα δώσουμε και μετά το τέλος της συνέντευξης αυτούσια στη δημοσιότητα. Στην τροποποιητική σύμβαση που καλούνται αυτές τις μέρες να υπογράψουν οι συνάδελφοί μας στη Μετρό My Market, περιλαμβάνονται τα εξής εφάνταστα. Ειδικότητα υπάλληλος καταστήματος. Τα ειδικότερα καθήκοντα του εργαζόμενου προσδιορίζονται κατά περίπτωση από την εργοδοσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής τους στο πλαίσιο της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος. Τόπος παροχής της εργασίας του εργαζόμενου είναι το κατάστημα, η αποθήκη της εταιρείας, χωρίς η τοποθέτηση αυτή να αποτελεί μονομερή βλαπτική, τον όρο σύμβασης εργασίας ή εκτός έδρας εργασίας. Συμφωνείτε ότι το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του εργαζόμενου είναι 40 ώρες, είτε σε πενθήμερη είτε σε εξαήμερη βάση. Η ετήσια άδεια αναψυχής χορηγείται στον εργαζόμενο από την εργοδότρια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της. Το ενδεχόμενο επιπλέον των νόμιμων βασικών αποδοχών του μισθωτού ποσού χορηγείται εξελευθεριότητας της εργοδότριας, η οποία έχει το δικαίωμα να συμψηφίζει σε αυτό οποιοδήποτε μελλοντική αύξηση ή επίδομα. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα ταμεία σε κατάστημα, συνενήρητος, όπως του παρακρατηθεί από τις μηνιαίες αποδοχές του, κάθε ποσό πιθανού ταμιακού ελλείμματος, σύμφωνα με την παράγραφο με το άρθρο 44, περίπτωση 1 του κανονισμού εργασίας της εργοδοσίας. Η εργοδοτική ασυδοσία μέσα σε 2 σελίδες. Αντίστοιχα, στις συμβάσεις που υπογράφουν οι εργαζόμενοι στα άτικα, αναφέρονται τα εξής. Τόπος παροχής εργασίας, Πανεπιστημίου 9 Αθήνα, αλλά και όπου αλλού τυχόν του υποδεικνύεται από τους εκπροσώπους της εταιρείας. Παροχή καταβαλλόμενη από ελευθεριότητα του εργοδότη, με μονομερές δικαίωμα ανάκλησης ή παύση καταβολής αυτής οποτεδήποτε. Ο εργοδότης δύναται να συμψηφίσει τις υπαίθερες των νόμιμων αποδοχών και ειδικότερα ως το 1/4 αυτού, μέσα σε παρένθεση, το οποίο συμφωνείται ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίο για τη διατροφή αυτού και της οικογένειάς του, κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε ταμιακό έλλειμμα. Στις συμβάσεις που υπογράφουν οι εργαζόμενοι στη Σελεστίνο,
αναφέρονται τα εξής. Η εργοδότρια έχει το δικαίωμα να μετατρέπει κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης την εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση σε πενθήμερη, όπως επίσης έχει και το δικαίωμα να μετατρέπει το συνεχές ωράριο του εργαζόμενου σε διακεκομένο και αντίστροφα. Το ίδιο ακριβώς προβλέπεται και στη σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι στα Πράκτικερ. Επίσης, στη σύμβαση που υπογράφουν οι εργαζόμενοι στη Σελεστίνο αναφέρεται. Ρητός αναφέρεται ότι η εργοδότρια κατά την αδέσμευτη κρίση της έχει δικαίωμα να διαθέτει τις υπηρεσίες του εργαζόμενου προσωρινά με δανεισμό ή μόνιμα σε άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές της εργοδότριας ή σε καθοδήποτε τρόπο συνδεδεμένες με κοινών συμφερόντων με αυτή, χωρίς αυτή η απασχόληση να θεωρείται ως μονομερώς βλαπτική. Συνεχίζουμε. Είναι ή δεν είναι όρη σκλαβιάς η ανακοίνωση της πολυεθνικής Lidl για την επέκταση του ωραρίου που τυχοκολείται αυτές τις μέρες σε όλα τα καταστήματα, είναι αυτή ακριβώς η ανακοίνωση, που τι λέει, ότι από Δευτέρα 4 Τρίτου του 2023 όλα τα καταστήματα της Ελλάδας θα έχουν έναρξη λειτουργίας, μέσα σε παρένθεση για τους πελάτες, στις 8 παρατέταρτο, για τις ημέρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο αντί για 8, κλείσιμο το Σάββατο πάλι μέσα σε παρένθεση για τους πελάτες, στις 9 αντί για τις 8. Και επειδή η ασυδοσία δεν έχει πάτο, η συγκεκριμένη πολυεθνική ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι θα ανοίξει και την καθαρά Δευτέρα. Έτσι, για να τελειώνουμε και με τις όποιες αργίες έχουν απομείνει. Αυτές οι συμβάσεις, αυτοί οι όροι, πάνε πακέτο με τους εσωτερικούς κανονισμούς των εταιριών, που το μόνο που δεν προβλέπουν είναι οι αλυσίδες για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Αξιολογήσεις, επιπλήξεις, πειθαρχικές ποινές, άδειες και προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έμεση ή και άμεση απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε. Στον εσωτερικό κανονισμό του Άττικα προβλέπονται πειθαρχικές ποινές όπως πρόστιμο μέχρι 25% επί του μισθού, υποχρεωτική αποχή από την εργασία, προσωρινή αργία, ως 10 ημέρες αναπεριολογιακό έτος άνευ αποδοχών. Στον εσωτερικό κανονισμό του My Market αναφέρεται «Η νόμιμη περιοριακή απασχόληση ή και υπερεργασία είναι υποχρεωτική για το μισθωτό παντός βαθμού εφόσον αυτή θεωρηθεί απαραίτητη για την εταιρεία. Στις καταβαλλόμενες συνολικές αποδοχές και ειδικότερα στο τμήμα αυτών που υπερβαίνει συνολικά νόμιμες αποδοχές, δύναται να περιλαμβάνονται και να καταλογίζονται και όλες οι μελλοντικές αυξήσεις, επιδόματα οικογενειακών βαρών, ανθυγινή εργασία κτλ. Στον εσωτερικό κανονισμό του Σκλαβενίτη αναφέρεται «Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να τροποποιείται από την επιχείρηση η οποία θα προβαίνει στις προτούτο νόμιμες ενέργειες. Στις τροποποιητικές συμβάσεις οι εργαζόμενοι καλούνται να υπογράψουν για ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, συνεχή ή μη απασχόληση. Η ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου μπορεί να διακοπεί κατά πέτηση του εργαζόμενου ή σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να κάνουν αναρτήσεις ή και να διανέμουν στους χώρους εργασίας έντυπα, άσχετα με την επιχείρηση ή εν αγνία της ή να τη δυσφημούν. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εννοούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των εργαζομένων, δύναται να ζητηθεί και να λάβει πληροφορίες η εργοδότρια και έγγραφα και να εξετάζει μάρτυρες. Και στον κορυφαίο όλων είναι ο εσωτερικός κανονισμός του Τζάμπο, που πολλά λόγια εδώ δεν χρειάζονται. Είναι ένας εσωτερικός κανονισμός που και ως σωματείο είχαμε καταγγείλει τον Δεκέμβριο του 2021, και δεν αφήνει πραγματικά κανένα περιθώριο ανάσα στους χιλιάδες εργαζόμενους της εταιρείας. Τα πάντα σε αυτόν τον εσωτερικό κανονισμό, όπως και σε όλους που προαναφέραμε και σε πολλούς ακόμα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνίας και φτάνει μάλιστα αυτός ο εσωτερικός κανονισμός να αναφέρει το εξής, ότι η εταιρεία στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας φέρει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
καθώς στηρεί αρχεία, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθορίζοντας το σκοπό και ορίζοντας τα μέσα της επεξεργασίας αυτών. Ως προσωπικά δεδομένα νοείται χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Με βάση αυτά, τα λόγια περισσεύουν και δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε περισσότερο τις μεσαιωνικές απόψεις που εξέφρασε ο ιδιοκτήτης του γκέτο τον Τζάμπο, που ζήτησε 7ήμερη εργασία, συνεχόμενη και λιγότερες αργίες. Απλά για να μην μένει τίποτα αναπάντητο και επειδή τέτοιες δηλώσεις μας εξοργίζουν, αναφέρεται ο κύριος Βακάκης, παραδείγματος χάρη σε λιγότερες αργίες, όταν Νοέμβρη-Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στον κλάδο είδαν το σπίτι τους μονάχα 6 φορές μέσα σε 2 μήνες. Αναφέρεται σε λιγότερες αργίες όταν και οι κατέθυμων αργίες που οι εργαζόμενοι προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, όπως είναι οι 2 Γενάρη και η καθαρά Δευτέρα, εξαφανίζονται. Όταν με τον έναν ή με τον άλλον νόμο αναρωτιόμαστε πραγματικά ποια Κυριακή τα καταστήματα δεν επιτρέπεται να ανοίξουν. Τα περισσότερα που απαιτεί τα έχει νομοθετήσει βήμα-βήμα η κυβέρνηση. Η πανδημία έφερε στον κλάδο του εμπορίου νομοθετικά τερατουργήματα όσο αναφορά την εργασιακή ζωή χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων. Από το ωράριο ως την εργασία την Κυριακή, από τα καταστήματα ως τις αποθήκες, οι εργαζόμενοι του κλάδου, του εμπορίου, οι ως ήρωες της πανδημίας, βραβεύτηκαν με έπαθλο την 7ήμερη, non-stop εργασία, με εντατικοποίηση, με εργατικά ατυχήματα, με επαγγελματικές ασθένειες. Ελεγκτικοί φορείς, αρμόδια υπουργεία και κράτος δεν κάνουν μόνο τα στραβά μάτια, αλλά συνυπογράφουν ό,τι απαιτούν οι εργοδότες για να ξεσαλώνουν. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι παίρνουν έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών τέτοιοι εσωτερικοί κανονισμοί, πώς νομιμοποιούνται τέτοιες συμβάσεις. Ας μην σχολιάσουμε παραπάνω. Σε αυτό όμως που δεσμευόμαστε είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να κινητοποιήσουμε επιθεωρήσεις εργασίας, να βρεθούμε μέσα στα καταστήματα, θα κινήσουμε γη και ουρανό, ώστε να μπει φρένο σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους χωρίς δικαιώματα. Και αν τα παραπάνω αποτυπώνουν τους όρους δουλειάς ή δουλεία σε πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων, ας δούμε και πόσο κακοπληρωμένη είναι η εργασία στον κλάδο του εμπορίου. Μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων αμείβεται με τα 780 μεικτά και καλά αμοιβόμενος στον κλάδο θεωρείται ο εργαζόμενος που παίρνει 800 και 900 ευρώ έχοντας στις πλάτες του 15 και 20 χρόνια προϋπηρεσία. Και αυτή η μισθή είναι για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Με δεδομένο στο εμπόριο ότι η μη απασχόληση κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι μισθοί πραγματικά είναι πείνας και ακουμπούν οριακά τα 400 ευρώ. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε έμεσα διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη μορφή ρεπορτάζ για τάχα μεγάλες αυξήσεις που δόθηκαν στη μία ή στην άλλη επιχείρηση, αν είναι οικογένεια σκλαβενίτης ή τα Λίτλ και αν παίρνουν τα βραβεία που οι ίδιοι πάνω κάτω θεσπίζουν. Δεν δεχόμαστε να εξαφανίζονται από τις μισθοδοσίες επιδόματα που χρόνια έχουν κατεκτημένα οι εργαζόμενοι, να βαφτίζονται είτε επιδόματα εξελευθεριότητας είτε εταιρική παροχή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται με βάση όλα τα παραπάνω. Πρωτοπόρο σε αυτό είναι ο σκλαβενίτης, για να ακολουθήσουν σήμερα η Metro My Market, τα Lidl και μια σειρά άλλοι εργοδότες. Αποτελούν πρόκληση όλα αυτά για τους χιλιάδες εμποροϋπάλληλους, καθώς η πλειοψηφία τους, παρόλο που γεμίζει τα ράφια σε σούπερ μάρκετ, σε πολυκαταστήματα και συνολικά στις εμπορικές αλυσίδες, μόλις και με το ζόρι ένας μισθός τους μπορεί να καλύψει ένα νίκη. Σε συνθήκες ακρίβειας που στενάζει κάθε οικογένεια, με τις τιμές στα βασικά προϊόντα να έχουν πάρει φωτιά, τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και όχι μόνο εκτοξεύτηκαν. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο έφτασε το 7,1%. Πάνω από 1 στους 2 καταναλωτές δηλώνει πως έχει περιορίσει τις αγορές του σε προϊόντα που σχετίζονται με τη σύτηση. Είναι λοιπόν ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, διότι στην απέναντι όχθη μόνο οι 5 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ των 2023 ξεπέρασαν τα 11 δις ευρώ τζίρο.
Ο Σκλαβενίτης άγγιξε τα 5 δις ευρώ. Ο ΑΒ τα 2 δις. Τα My Market το 1,58 δις. Ο Μασούτης το 1,076 δις. Ο Κρητικός τα 620 εκατομμύρια. Τα Άττικα τα 8,4 εκατομμύρια κέρδη το 9 μήνο του 2023. Οι πωλήσεις του Τζάμπο ξεπέρασαν το 1 δις. Δεν χρειάζονται όμως όλα τα παραπάνω στοιχεία για να βλέπουμε τι κυριαρχεί στους χώρους δουλειάς. Κάθε μέρα υπάρχουν καταγγελίες, κάθε μέρα βρισκόμαστε σε επιχειρήσεις προσπαθώντας να απαντήσουμε στην πλήρη ασυδοσία, στην κακοπληρωμένη εργασία, στους όρους σκλαβιάς. Με την παρέμβαση του σωματείου μας στην Κοσμοσπορ σταμάτησαν να κρατάνε τους εργαζόμενους ως και μία ώρα μετά τη λήξη της βάρδιάς τους. Με την παρέμβαση του σωματείου μας η ΑΒ δεν έκοψε προγραμματισμένες άδειες στους εργαζόμενους. Με την παρέμβαση του σωματείου μας πληρώθηκαν δεδουλευμένα υπερορίες, δόθηκαν ρεπό και άδειες σε μια σειρά εργασιακούς χώρους. Με τις παρεμβάσεις μας και με τη δημοσιοποίηση των όρων της σύμβασης η επιχείρηση Άττικα έτρεξε να τη μαζέψει. Αναδεικνύεται πως μέσα από τη συλλογική δράση, το συλλογικό αγώνα, τις διεκδικήσεις μας και την αλληλεγγύη μπορούμε να έχουμε νίκες. Αυτή λοιπόν την εργασιακή ζούγκλα που αποτυπώνεται πλέον και στο χαρτί δεν θα την επιτρέψουμε. Τη σημερινή συνέντευξη τύπου δεν τη δίνουμε για να παρουσιάσουμε φυσιολογικά την κατάσταση ούτε για να κλαφτούμε. Δίνουμε το σήμα ως εδώ. Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της χώρας που έχουν αναφορά στο εμπόριο, κλαδικά και επιχειρησιακό σωματεία σε συντονισμό και μαχητική δράση για να αποκρούσουν την επίθεση της εργοδοσίας και του κράτους. Καλούμε τους συναδέλφους μας σε κάθε χώρο δουλειάς, μικρό ή μεγάλο, να έρθουν σε επαφή με το σωματείο τους, να σπάσουν το φόβο και να καταγγείλουν κάθε τι που υποβαθμίζει τους όρους εργασίας που τους αντιμετωπίζει ως σύγχρονους δούλους. Οι καταγγελίες που έφτασαν στο σωματείο, το «ως εδώ και μη παρέκει» που είπαν οι συναδέλφισές μας, που τους ζήτησαν να πληρώσουν τα σπασμένα, με βάση τους άθλιους όρους συμβάσεων ήταν αυτά που προκάλεσαν εξελίξεις και τη μετέπειτα άμυνα και υποχώρηση από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σήμερα είναι ακόμα πιο άμεσα, ακόμα πιο επίκαιρο το αίτημα για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης στο εμπόριο με αυξήσεις, κλαδική σύμβαση που πέρα από τα μισθολογικά θα βάζει φρένο στην πλήρη ασυδοσία της εργοδοσίας, στους όρους δουλειάς και στο ωράριο. Μέσα από τη σημερινή συνέντευξη δηλώνουμε καθαρά πως φτάνει πια το κυνηγητό και το κρυφτό με τις εργοδοτικές ενώσεις, με τους ανθρώπους τους μέσα στα συνδικάτα. Θα μας βγουν μπροστά τους τις επόμενες μέρες. Θα παλέψουμε εδώ και τώρα με κάθε τρόπο για υπογραφή κλαδικής σύμβασης και για επιχειρησιακές συμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και όχι στην επέκταση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Οι απεργίες της 28 Φλεβάρη, η απεργία που βάζει στο επίκεντρο της ανάγκης μας δικώντας εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς, πέρα από μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων μπροστά στο κύμα ακρίβειας, είναι μια μάχη που οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι μπορούν να βγουν μπροστά και να την κάνουν δική τους υπόθεση. Να μετρήσουμε περισσότερους απεργούς μέσα στον κλάδο, μέσα στα καταστήματα, να σπάσει ο φόβος και να βγουν στον δρόμο για τη ζωή τους. Με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» δίνουμε το παρόν στους αγώνες που έρχονται, στους αγώνες των αγροτών για την προστασία του εισοδήματός τους, με τους φοιτητές και τους μαθητές ενάντια στο νομοσχέδιο που υποβαθμίζει μορφωτικά και επαγγελματικά τους δικαιώματα. Τιμάμε αγωνιστικά τον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους συγγενείς των νεκρών, τους συμφοιτητές, όλο τον εργαζόμενο λαό, ώστε αυτό το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί. Ευχαριστούμε.